Και πάλι σας καλησπερίζω με μια άλλη ιδιότητα τώρα από το Βήμα, όχι του Προέδρου της συγκεκριμένης Γενικής Συνέλευσης, αλλά του υποψηφίου Προέδρου για την επόμενη τετραετία. Το ποδόσφαιρο, πάνω απ' όλα, είναι παιδεία. Είναι κουλτούρα και είναι πολιτισμό. Θεωρώ ότι όλοι μας αυτού του είδους την προσέγγιση κάνουμε. Και μετά από 4 χρόνια διοίκησης στην Ένωση, συναντιόμαστε εδώ για να εκλέξουμε τα όργανα διοίκησης της ΕΣΠΕΛΑΣ για τη νέα μας πορεία. Εμείς τότε που πετύχαμε μετά από 27 χρόνια αυτό παραπέμπει σε μία λέξη που ακούστηκε χούντα, την αλλαγή στη διοίκηση της Ένωσης, είμαστε εδώ μπροστά σας, σας κοιτάμε στα μάτια, θα θυμηθούμε τι είπαμε τότε, τι κάναμε τα 4 χρόνια και τι λέμε τώρα. Τα κριτήριά σας θεωρώ ότι θα είναι τόσο ποδοσφαιρικά όσο και αντικειμενικά. Δηλαδή, τι εξαγγείλαμε πριν 4 χρόνια, τι υλοποιήσαμε, πόσο καλά το πετύχαμε. Πριν 4 χρόνια, αγαπητοί φίλοι, είχαμε βγει με αυτά τα χαρτιά. Τότε οι εκλογές γνώμησαν με συνδυασμό. Και ο συνδυασμός μας ήταν ελπίδα και προοπτική για το ποδόσφαιρο της πέρας. Αλλάξαμε το καταστατικό. Γιατί? Για να το κάνουμε δημοκρατικό. Πήγε πει ένας συνάδελφος, πρέπει να πάω ή με τον ένα ή με τον άλλο για να με βάλει στο συνδυασμό για να εκλεγώ στην Ένωση. Φέτος, σε αυτές τις εκλογές, για πρώτη φορά άρχισε να περπατάει και στις επόμενες θα το δείτε τελείως διαφορετικά, ότι ουδείς θα ομαδοποιείται. Όποιος παράγοντας κρίνει ότι μπορεί να απευθυνθεί στα σωματεία, θα καταθέτει την υποψηφιότητά του και θα ζητάει την ψήφο. Έγινε σε μικρό βαθμό σε αυτή τη φάση. Αλλά να είστε σίγουροι ότι στην επόμενη θα γίνει καθολικά. Τι λέγαμε λοιπόν τότε? Το ίδιο φυσικό πρόσωπο θα μπορεί να ασκήσει καθήκοντα Προέδρου για 2 θητείες και καθήκοντα Συμβούλου για 3. Αυτά δεν τα ανακαλύψαμε. Τα είχαμε εξαγγείλει και γίνανε. Βέβαια, στη διαδικασία των τροποποιήσεων υπήρξε, επιτρέψτε μου στα βήματα, δεν γίνεται λάθη, ένα θέμα με τους προπονητές. Είμαστε σε θέση, το γνωρίζουμε, θα αποκατασταθεί και αυτό άμεσα, γιατί ένα πράγμα πιστεύουμε. Ότι με τη δική σας την ψήφο και χωρίς δεύτερο γύρο θα συνεχίσουμε να ασκούμε ένα τεράστιο έργο το οποίο εσείς επικροτήσατε, εσείς ψηφίσατε και εσείς το είδατε. Τι είδατε? Πρώτο θέμα συνεπώς. Τροποποίηση του καταστατικού. Καταστατικό δημοκρατικό. Τις εκλογές ένα πληρεξούσιο από το σωματείο, όχι 30. Τα θυμάστε, δεν τα έχουμε ζήσει εδώ όλοι μαζί? Τι ωραία διαδικασία φέτος. Η δεύτερη μεγάλη τομή, που αφορά τον τρόπο διεξαγωγής των πρωταθλημάτων. Και δεν θα πω πράγματα τα οποία δεν μου έχετε πει εσείς. Μήπως δεν γνωρίζαμε τον πρωταθλητή ή αυτό που θα παίζει από τα Χριστούγεννα? Μήπως δεν τελείωναν τότε τα πρωταθλήματα? Μήπως θέλετε να αναφέρουμε ποιες ομάδες δεν πέφταν ποτέ από την Α1? Ή μήπως δεν βλέπουμε ότι επί δικής μας θητείας ανέβηκαν ομάδες οι οποίες δεν θα βλέπαν ποτέ Α1? Είδα, Όρμα και δεν μπορώ να θυμηθώ ποιες άλλες. Γιατί? Τα play-off και τα play-out. Και πιστέψτε μου ειλικρινά, επειδή βελτιώθηκε κατακόρυφα ο ανταγωνισμός, απέκτησε ρόλο η διατησία. Με ποια έννοια? Όταν εμείς, σε εισαγωγικά η λέξη, που βελτιάζαμε το μάτς, ό,τι και να στείλει ο διαιτητής από τον κόλπο θα το αποτέλεσμα θα βγει. Τώρα δεν υπάρχει τέτοιος τρόπος. Τώρα καίγομαι και εγώ για τους βαθμούς και έγινε και εσύ για τους βαθμούς. Άρα ανεβαίνει κατακόρυφα η σφυρίχτα. Και αυτό είναι σωστό. Και σημαντικό.
Διότι θυμάστε ότι είχαμε παραλάβει ένα διαιτητικό πληθυσμό. Θυμάστε ότι αυτό το διαιτητικό πληθυσμό με εκείνα τα χαρακτηριστικά της ηλικίας, της εμφάνισης, της εκπαίδευσης, τον ανανεώσαμε. Ζητήσαμε από το όλα τα σωματεία να μας δώσουν νέα παιδιά μορφωμένα για να βγάλουμε και τους διαιτητές. Το πετυχαίνεις πάντα στο 100%, όχι. Σε ένα χώρο όπου συμμετέχει τόσος πολλής κόσμος, διαφορετικών δεδομένων, είναι απολύτως φυσικό να μην υπάρχει το σύνολο. Και θα μας βγει όχι τόσο καλό διαιτητής, και θα μας βγει ίσως και όχι τόσο καλό παιδί. Αλλά αυτά είμαστε εδώ και θα είμαστε εδώ για να τα αντιμετωπίσουμε. Και θα τα αντιμετωπίσουμε. Σήμερα στην Βέλα διεξάγονται αγώνες με 500, 800 και 1000 φυλάθλους. Αυτή είναι η μεγάλη μας επιτυχία. Αυτό είναι το γεγονός ότι φέραμε τον φύλαθλο κόσμο κοντά στη σωμάτα. Τρίτο σημαντικό στοιχείο. Η μεγάλη πορεία της ΕΠΣΠΕΛΑΣ τα τόσα χρόνια δεν είχε ενωσιακό γήπεδο. Όλες οι ενώσεις είχαν δεν είχαν ομάδες ΠΑΕΦ και Super League, αλλά ενωσιακά γήπεδα είχαν. Και εμείς το καταφέραμε αυτό. Και κάθε Σάββατο το πρωί στην Καλλίπολη γίνεται μια παιδική πανδεσία. Θέλουμε δουλειά. Βέβαια. Θέλουμε δουλειά. Γιατί. Ό,τι αντιμετωπίζετε στις εγκαταστάσεις σας, το ίδιο έχουμε και εμείς. Δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το ακίνητο που υπάρχει. Τα γνωστά που έχουμε όλα τα γήπεδα. Αλλά πλέον η Ένωση και κάτω από αυτές τις συνθήκες έχει το ενωσιακό της γήπεδο. Τέταρτο στοιχείο. Η εφαρμογή της Δημοκρατικής Αρχής. Κάθε χρόνο καλείστε και γίνονται συναντήσεις για το πώς θα υλοποιήσουμε τα πρωταθλήματα. Και απόρρια αυτών των συναντήσεων. Σας παρακαλώ κύριο, σας παρακαλώ. Όπως μέχρι τώρα κανένας δεν ενόχλησε κανέναν ομιλητή, παράκληση να μην ενοχλούμε τους ομιλητές. Όποιος θέλει μπορεί να βγει έξω και να φωνάξει όσο θέλει. Αποτέλεσμα λοιπόν αυτής της δημοκρατικής λειτουργίας είναι τη μία χρονιά να είναι 2 λειτουργοί, την άλλη 3, το κύπελο τη μία χρονιά με τον ένα τρόπο, την άλλη χρονιά με τον άλλο τρόπο. Δεν κοιμάται ο μουσικήρου ή ο Ασμαγίδης και την άλλη μέρα ερχόμαστε και βγάζουμε μια προκήρυξη. Είναι δικές σας, δικές μας αποφάσεις. Όπως επίσης κάτι που αναφέρθηκε όσον αφορά τα δελτία των παιδικών ομάδων. Εσείς το ζητήσατε. Εσείς το βάλατε. Δική σας πρόταση ήταν για να μην μαλώνουν τα σωματεία. Δεν αναπληρώνονται πρόταση. Συγγνώμη, στέλνω, δεν σε διέκοψα. Να μην πληρώνονται. Τώρα θα πάμε μείωση στα οικονομικά. Να μην πληρώνονται τίποτα. Εξήγηλες 50% μείωση. Εγώ εξαγγέλω κατάργηση όλων των ίσων. Μην το κάνουμε διάλογο. Λοιπόν, οικονομικά. Οικονομικά. Τα 4 χρόνια από το 6 έως το 10 που αναλάβαμε και είναι επίσημα στοιχεία από τους απολογισμούς, η ΕΠΣΠΕΛΑΣ είχε συνολική επιχορήγηση 415.000 ευρώ. Το αντιπαρέπουμε. Συνεπώς, την τετραετία 6-10 οι συνολικές επιχορηγήσεις στην ΕΠΣΠΕΛΑΣ ήταν 415.000 ευρώ. Την τετραετία 10-14 ήταν 200.000 ευρώ. Εάν είχαμε αντίστοιχες επιχορηγήσεις, πολλά περισσότερα χρήματα θα είχε η Ένωση για να αντιμετωπίσει τις λειτουργικές τα πάντα. Και ένα να τονίσω, όχι για όπως θέλει, σε παρακαλώ. Ένα να τονίσω. Η λειτουργία της διοίκησης της ΕΠΣΠΕΛΑΣ δεν επιβάρυνται τον προϋπολογισμό ούτε κατά ένα ευρώ. Ούτε ο πρόεδρος είχε κινητό, ούτε μετακινήσει σύμβουλος, ούτε τίποτα. Αυτά να είναι ξεκάθαρα. Τέταρτο στοιχείο. Συγγνώμη. Πέμπτο. Μικτές ομάδες. Ξέρετε πολύ καλά ότι είχαμε ξεκινήσει μια διαδικασία και στη ζωή η δοκιμή και η εμπειρία σε καθοδηγεί.
και είχαμε κάνει μια και δημόσια πρόσκληση και είχαν έρθει αφιλοκερδός, προπονητές, αλμοποί έδες αγέντσα και κάναμε μια συλλογική, συνολική προσπάθεια. Για κάποιους λόγους που δεν είναι της πάρουσης, αυτή η προσπάθεια μετεβλήθηκε. Πλην όμως, ξεκίνησε και λειτουργεί τελείως διαφορετικά η δομή των διπτών ομάδων. Και είναι τεράστια επιτυχία μας το να πηγαίνει η μεικτή χωρίς καμία επιβάρηση της ευσπέρας κάθε χρόνο στο Ρώμα Καπούτ Μούντι. Πάνε τα παιδιά μας με το εθνόσημο και όσοι παράγοντες έτυχε και είχαν ποδοσφαιριστεί το είδαν και παίζουν, με τις εθνικές ομάδες και εκείνα τα παιδιά είναι όλα στις μεγάλες ακαδημίες. Είναι μεγάλη τιμή να βλέπουμε να λέει ένα όνομα τερματοφύλακας Μέγας Αλέξανδρος Όρμας συγκεκριμένα, το θυμάμαι και όχι μόνο. Και θα συνεχίσουμε να πηγαίνουμε. Προχωράμε με την ίδια πηξίδα. Προχωράμε στην ίδια κατεύθυνση. Και βεβαίως, μια διοίκηση που αποτελείται από φίλους και παράγοντες που αγαπούν πραγματικά το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Μια διοίκηση ανανεωμένη. Μια συλλογικότητα με πλουραλιστικές θέσεις και απόψεις και με κοινό όραμα. Την αναβάθμιση του ερασιτεχνικού τοπικού μας ποδοσφαίρου. Στις αναθερθήσεις, τοποθετήσεις για μεθοδεύσεις, για εγκλήματα, για εκτρώματα, για χούντα, στο σπίτι του κρεπασμένου δεν μιλάει στη στιγμή, για τροποποιήσεις καταστατικού, για απαλλαγές, για επιχορηγήσεις. Ποια είναι ο σωτήρι επιχορήγηση για αυτά στη σωματεία? Από πότε έχουν κοπεί επιχορηγήσεις? Μπορεί η Ένωση να υποσχεθεί στα σωματεία επιχορήγηση? Η Ένωση έχει δύο βασικούς οικονομικούς άξονες που αναπνέει. Ο ένας είναι ό,τι επιχορήγηση παίρνει από την Γενική Γραμματεία Αθλητικού μέσω της ΕΠΟ και ο δεύτερος άξονας, το δεύτερο κομμάτι είναι ό,τι συμμετέχουν όλοι στη διαδικασία. Και να πω και κάτι άλλο. Η Ένωση δεν έχει καμία δαπάνη. Πλην δύο. Μισθοδοσία που περιλαμβάνει ΙΚΑ και εφορία και λειτουργικά. Είδατε να ξοδεύουμε σε φορούς, να καλούμε κόσμο και να δίνουμε προσκλήσεις στα πεζοδρόμια για να έρθουν να κάνουμε παπάρες. Ή μήπως δεν ξέρουμε ότι αν, και το έχω πει πολλές φορές, οι γυναίκες σας, οι γυναίκες μας, μάθουν τι ακουμπάμε, θα μας χωρίσουν. Διότι και εμείς ακουμπάμε. Με τον δικό μας τρόπο. Με τον δικό μας τρόπο. Λοιπόν, ο τρόπος που φτάσαμε σε αυτή την Γενική Συνέλευση. Στέλνει όλη η εξυπηρετία μας. Θέλω να πάμε σε Γενική Συνέλευση. Η διαδικασία προεδρέσει. Με ποιους, συγγνώμη, με το μη με διακοπτής. Μα απευθύνεσαι. Με ποιους, νέους ανθρώπους. Πώς γίνανε και οι πρόσκλησεις των συνετών. Με ποιους νέους ανθρώπους. Όταν στη λήξη της θητείας κάποιοι θα είμαστε μισό αιώνα σε απόσταση με τα παιδάκια που παίζουν ποδόσφαιρο. Φταίει η Ένωση για, για την οικονομική κρίση και το γεγονός ότι κάποιες ομάδες δεν κατάφεραν να συνεχίσουν το πρωτάθλημα. Παιδικές ομάδες χωρίς παράγοντα. Το κάναμε την πρώτη χρονιά. Κάναμε. Είναι σωστό. Ελέγχθηκε για άλλες πηγές χρηματοδότησης. Πού? Να τις πούμε, να πάμε, να πάρουμε. Και να κάνουμε διαφορετικά τη λειτουργία. Συγγνώμη. Η ΕΠΣ φταίει για ΠΑΕ. Φωνή στην Αθήνα. Υπονοείται κάτι. Οι εκλογές στην ΕΠΟ είναι το 16. Μέχρι τότε θα δούμε και όλοι τις ηλικίες μας και να δούμε πού θα φτάσουμε. Όλες τις εκλογές συμμετέχουν σαν ΕΠΣ στην Αθήνα. Κατά τα άλλα, μπορώ να σας ενημερώσω ότι είμαι και στην αρμόδια επιτροπή της ΕΠΟ περί καταστατικών. Τι πετύχαμε. Μειώσαμε κατά 50 ευρώ τη συμμετοχή των ομάδων στα πρωταθλήματα και το κήπεδο και κατά 15 ευρώ το κόστος διαρτησίας και το έχετε ζήσει. Έχουμε αναβαθμιστεί, κατά την άποψή μας και έτσι είναι, όλο το δίκτυο των πρωταθλημάτων. Θέλω να πιστεύω
ότι η πορεία αυτή των 4 χρόνων άλλαξε πραγματικά το ποδοσφαιριστικό χάρτη του νομού. Και θέλω να πιστεύω ότι σε μια διαδικασία μιας νέας τετραετίας με διαφορετικό διοικητικό συμβούλιο λόγω του τρόπου εκλογής, έχοντας ήδη την εμπειρία της πρώτης τετραετίας, για ένα είμαι σίγουρος και το επαναλαμβάνω, ότι θα μας δώσετε από τον πρώτο γύρο της εκλογής αυτό το οποίο θέλει η ΕΠΣ Πέλλας, το νέο της πρόεδρο και το νέο της διοικητικό συμβούλιο. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Επειδή ο κύριος Σπύρου αναφέρθηκε σε αυτά που είπα εγώ, πρέπει να πω και εγώ το εξής. Αυτό που είπε τελευταία μου θυμίζει την παροιμία του Χότζα. Βάζουμε 150 ευρώ και μετά μειώνουμε ένα 50. Καλό είναι αυτό για τα σωματεία και για τα παράδοση. Το άλλο είναι αναφέρθηκε ότι η Ένωση απέκτησε γήπεδο. Αλλά εγώ θέλω να πω τον κύριο Σπύρου, πηγαίνουν πολλά παιδιά εκεί. Έχει επισκεφτεί πολλές φορές το γήπεδο, να δει τι κατάνε και που έχει σήμερα το γήπεδο. Γιατί εμένα τα σωματεία μου λένε. Γιατί εμένα μου λένε τα σωματεία ότι πηγαίνουν μέσα και πηγαίνουν τα παιδιά και είναι αναγκασμένοι αυτοί που τα πάνε να βγάζουν τα απόβλητα από μέσα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή τα δοκάρια τους είναι κατασκουριασμένα, το γήπεδο παραμελημένο. Αυτή είναι η φροντίδα. Εγώ δεν θέλω να δευτερολογήσω, ούτε να αναφερθώ σε τίποτα. Αλλά οι χορηγίες δεν αποκλείονται. Οι εκδηλώσεις για να πάρει λεφτά η Ένωση δεν αποκλείονται. Άμα να τα πάρουμε όλα τα σωματεία, δώστε ρε παιδιά 500 χιλιάρικα να ανέβει ο προϋπολογισμός, να μπορούμε να κάνουμε καλύτερο πρωτάθλημα. Είπε κανείς ότι κανένας από εμάς που φιλοδοξούμε να πάμε στην ΕΠΣ, αύριο θα έρθουμε και θα πληρώνουμε τα κινητά μας. Θα κάνουμε εκδηλώσεις για να φέρουμε τις γυναίκες μας και το σόι μας. Αυτά είναι πράγματα τα οποία δεν εκφράζουν σήμερα τη συγκυρία που ζούμε. Υπάρχει φτώχεια σήμερα. Αυτή είναι η φτώχεια. Δεν πρέπει να την περάσουμε στο ποδόσφαιρο. Εγώ δεν έχω να απαντήσω στην ισχύω, αλλά δεν ήθελα να πάω σαν αντιπαράθεση. Δεν αναφέρθηκα σε καταστατικά. Δεν αναφέρθηκα σε προσκλήσεις. Είπα να μιλήσουμε για το μέλλον. Και είπα για το μέλλον τι πρέπει να κάνω εγώ. Ωραία. Εγώ λέω όμως ότι εσείς που είστε σωματεία και έχετε πάρει προσκλήσεις, πόσοι από εσάς πήρατε την πρόσκληση με κούρια? Η μισή, λίγο παραπάνω, πόσοι δεν τις πήρατε? Θέλετε να αναφέρω ονόματα, μου τα λέτε και δεν θέλετε να εμφανιστείτε. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Σκύρου ξέρει το γεγονός ότι σήμερα υπάρχουν άνθρωποι εδώ οι οποίοι δεν έχουν κληθεί νόμιμα, είναι θέμα. Αλλά εγώ δεν ήρθα για να συνεχίσω την επόμενη μέρα της ένωσης των δικαστηρίων. Ούτε ενστάσεις, ούτε παρατηρήσεις. Τα σωματεία έχουν τη δικαιοδοσία να μας κρίνουν. Αυτά αποφασίζουν για τι θα κάνουν. Αν επιλέξετε σήμερα και τελειώσει αυτή η διαδικασία, επιλέξτε το σωστό. Να σας αφήσουμε τα σωματεία να κρίνουν, κύριε Αντωνίου. Σας παρακαλώ. Τέλειο. Σε ευχαριστώ πολύ. Πάντως, έχουμε ενωσιακές εγκαταστάσεις. Με οποιοδήποτε. Πήρατε γραφεία δικά μας. Το δεύτερο. Το δεύτερο. Και αυτό που θυμήθηκα. Ξέρετε σε τι περιβάλλον πετύχαμε όλα αυτά? Σε αυτό το περιβάλλον που περιλαμβάνεται, σε αυτό το φάκελο, με τη γνώση σας βέβαια, διότι κάθε τόσο ερχόμαστε να σας ζητήσουμε εξοικειοποίησεις της πορείας μας στις δικαστικές αίθουσες. Συγκεκριμένα σωματεία τα οποία μας οδηγούσαν στις αίθουσες. Και ξέρετε για ποιους λόγους και ποιες αιτίες. Αθέμητες παρεμβάσεις του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου στο έργο του Αρχιπροπονητή Μεικτών Ομάδων ΕΣΠΕΛΑ. Δυσαρμονία επιβαλλόμενων πειθαρχικών ποινών σε σχέση με τα προβλεπόμενα από την ΕΠΟ. Συμμετοχή πρώην παραγόντων ομάδων στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΣ Πέλλας, ο κ. Βαϊμακανίδης και ο κ. Δούμπος. Εν πάση περιπτώσει, δεν νομίζω ότι αυτά έχουν ή πρέπει να έχουν σχέση με αυτό που υπηρετούν. Θεωρώ και πιστεύω ότι με τη σημερινή σας ψήφο και με τη νέα λαϊκή εντολή που θα δώσετε, θα οδηγηθούμε σε μια νέα τετραετία, στην οποία θα έχουμε σαν στόχο την κατακόρυφη αναβάθμιση του ελληνικού ποδοσφαίρου. Να είστε καλά και πάλι σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.